μονιμοποιήθηκε λόγω ανδραγαστίας το 1949. Την ίδια χρονιά του απονέμεται το χρυσούν αριστείο Ανδρείας στο ελληνικό ένα ελληνικό πολεμικό παράσημο ύψιστη διάκριση για Ανδρεία και πολεμική αξία. Τέλος, το 1950 μετατάσσεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας μετά από γνωμάτευση της ανώτατης στρατιωτικής υγειονομικής επιτροπής συνεπία του βαρύτατου τραυματισμού του στη μάχη του πύργου Χρατσιάνης. Το απονέμεται το αναμνηστικό μετάλλιο εκστρατείας 40-41, το αναμνηστικό μετάλλιο εκστρατείας 41-45, που είναι αναμνηστικά μετάλλια που απονέμονται σε όσους υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια των αγώνων του έθνους στις αυτές τις ζώνες επιχειρήσεως που είπαμε πριν. Το 1953 το απονόμεται από τον τότε βασιλέα των Ελλήνων Παύλο ο αργυρούς σταυρός του βασιλικού τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου με τα ξυφών, παράσημα που απονέμεται μόνο σε πολίτες που διακρίθηκαν με τις πράξεις τους υπέρ της πατρίδας, ενώ για πράξεις εν καιρό πολέμου απενέμεται με τα ξυφών. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι η συμμετοχή τους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ουσιώδης και σημαντική, όπως επίσης και η συμμετοχή τους στον εμφύλιο. Στο σημείο αυτό θα αναφέρω κάτι που δείχνει και το μέγεθος του εμφυλίου πολέμου, όταν μετά από πάρα πολλά χρόνια, πολύ πρόσφατα, το 1984, ο τότε θρασίβολος Τσακαλώτος, πολίτης πλέον και ανώτατος αξιωματικός του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο, έδωσε τα χέρια με τον άλλο μεγάλο αντίπαλό του, τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του Δημοκρατικού Στρατού, τον Μάρκο Βαθιάνη. Μπρος στις κάμερες λοιπόν, ακούστηκε ο εξής μεταξύ τους διάλογος. Τσακαλώτος, κάναμε και οι δύο λάθος τότε. Βαθιάδης, μάλλον στρατηγέ μου. Ενώ για τους χιλιάδες των τραυματιών, όπως ο Χαράλαμπος, ο Μαράκης και των νεκρών ανδρών τόσο του Εθνικού Στρατού όσο και του Δημοκρατικού Στρατού, συμφώνησαν ότι ήταν όλοι τους ήρωες και καλοί Έλληνες. Ο Χαράλαμπος Κοσμαδάκης παντρεύεται το 1958 την Ευαγγελία Λογδιανάκη από τις Βούτες και αποκτά δύο εξαιρετικά παιδιά, τον Γιώργο και την Κατερίνα. Ο Γιώργος είναι επιχειρηματίας στο Ηράκλειο και η Κατερίνα δικηγόρος και αντιπρόεδρος σήμερα του Δικηγορικού Συλλόγου. Πέθανε στις 6.12 του 1963 στο βαθμό του ταγματάρχη Πανδραγαστία. Από αίτια που πιθανώς συνδέονται και με τα πολλαπλά τραύματα που έφερε με τα τόσα πολεμικά τραύματα στο σώμα του, που ήταν και το μοναδικό λάφυρο τιμής από τους πολέμους που συμμετείχε. Σε ηλικία μόλις 45 χρόνων, αφήνοντας πίσω του τη χείρα γυναίκα του Ευαγγελία, σε ηλικία μόλις 30 χρόνων,